1039 σελίδα. 1039 σελίδα είναι η επιστολή προς Φιλιππισίους, το δεύτερο κεφάλαιο και 5 εδάφιο επάνω δεξιά με τη χάρη του Θεού. 1039 Φιλιππισίους Β5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίον ήτο και εν Χριστώ Ιησού, ώστε εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα. Δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού πανγόνι επ' ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Είναι ανατριχιαστικό να ξέρεις ότι ο Θεός, ο Λόγος, ο οποίος δι' αυτού συντηρείται το σύμπαν, έχει φρόνημα. Ένα φρόνημα το οποίο το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ καλά, λεπτομερώς, και το διαβάζεις, το διαβάζω, το διαβάζουμε και βλέπουμε ότι ως άνθρωπος δεν ήρθε εν δυνάμει Θεού, αλλά εν απλότητη ανθρώπου μέσα στην απόλυτη αδυναμία του και με ένα φρόνημα το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι το απόλυτο φρόνημα του απόλυτου προβάτου, το οποίο δεν αντιφέρεται, δεν αντιλέγει, υπομένει, περιμένει, ταπεινώνεται, δέχεται τα πάντα. Και όταν αυτό το φρόνημα αφορά το Λόγο που είναι ο Θεός, εμείς το βλέπουμε και λέμε πω πω, Χριστός. Ο Χριστός γιατί είχε αυτό το φρόνημα? Δηλαδή με ενδιαφέρει αυτό το φρόνημα του Χριστού να το δω εγώ στην καθημερινή μου ζωή. Δηλαδή ο Χριστός είχε αυτό το φρόνημα γιατί? Μήπως κατέβηκε από τον ουρανό για να δείξει αυτό το φρόνημα στον πατέρα του ως άνθρωπος? Λέτε να μην ήξερε ο πατέρας τι φρόνημα είχε ο μονογενής Υιός? Μήπως κατέβηκε για να το δείξει στους αγγέλους αυτού, ή τα χερουβίμ ή τα σεραφίμ? Ήτανε ένα φρόνημα που είναι δώρο από τον Θεό κατευθείαν για εμάς. Γιατί είναι φρόνημα ανθρώπου Ιησού Χριστού δώρο εις εμέ αυτά τα οποία έκανε? Γιατί ξέρω ότι σήμερα ο Χριστός μπορεί να ψηλαφίσει οποιαδήποτε αδυναμία μου, πρόβλημά μου, ολιγοπιστία μου, τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που έχω σήμερα μέσα μου που ο Χριστός να μην μπορεί να το νιώσει. Και δεν μπορεί να πει καμία δύναμη επ' ουράνια, επίγεια, καταχθόνια ότι εσύ κατέβηκες ως άνθρωπος, ως Θεός. Δεν μπορείς να νιώσεις τον άνθρωπο. Τους περιθάλπτεις, του κάνεις, τους αγαπάς, αλλά εσύ δεν έχεις νιώσει, λάθος. Επειδή ακριβώς ήρθε ως άνθρωπος και πέρασε μέσα από αυτά τα οποία εσύ και εγώ περνάμε, σήμερα δύναται να κατανοήσει μας. Δηλαδή ξέρει ακριβώς πως είσαι και είμαι σήμερα. Άρα λοιπόν το φρόνημα του Χριστού, όταν το διαβάζω, πρέπει να ξέρω ότι ήταν ένα φρόνημα το οποίο είναι δοσμένο δώρο σε εμένα. Γιατί? Για να πλησιάσω τον Χριστό όταν έχω τα προβλήματά μου, τις μαύρες μου, τις στεναχώριες μου, τις ολιγοπιστίες μου, τα ψυχολογικά μου, και να του πω: Κύριε, ιδού εγώ. Και εκεί τι κάνει ο Χριστός? Αγκαλιάζει και σου λέει: Έλα εδώ παιδί μου, τα ίδια ακριβώς πέρασα κι εγώ. Μα τα ίδια, τα ίδια. Γιατί? Γιατί αυτό το φρόνημα το οποίο εσύ της σαρκός, της αδυναμίας περνάς, αν και θέλεις να έχεις άλλο φρόνημα, δηλαδή να με ευχαριστείς,
Το φρόνημα αυτό της σαρκός, το οποίο ξεπηδάει από μέσα σου, ο παλιός ο άνθρωπος ο λεγόμενος, πολλές φορές πλακώνει στον ξύλο το πνευματικό, τον υποσκελίζει και έχεις πρόβλημα. Διάβασα για τον Δαβίδ και μου έκανε εντύπωση ότι οι μεγάλες παραβάσεις του Δαβίδ γίνανε όταν ο Θεός τον έφερνε σε ησυχία. Όσο ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, όσο ήταν σε εγρήγορση, όσο ήταν σε κατάσταση που έπρεπε να μαζεύει τους στρατηγούς και να κάνουν σχέδια, και όσο πήγαινε στο δυσιαστήριο και του μίλαγε ο Θεός, ήτανε χωρίς κίνδυνο πνευματικό. Οι κίνδυνοι του Δαβίδ τον περιτριγυρίζανε όταν ο Δαβίδ βρισκότανε σε ησυχία μαχών. Δηλαδή, εάν τα πας καλά με τον άνθρωπο το σαρκικό που ζει μέσα σου και δεν μάχεσαι, έχεις πρόβλημα. Περίμενε το πρόβλημα να σε επισκεφθεί πολύ γρήγορα. Δηλαδή το πέσιμο. Γιατί έχεις έρθει σε μία συμφωνία κυρίων και δεν έρχεσαι να συνδιαλλαγείς με τον Θεό για τον Αμαλίκ ο οποίος κατοικεί μέσα σου, αλλά συζητάς με τον Αμαλίκ. Μία περίπτωση του Δαβίδ ήταν όταν αισθάνθηκε ότι ο Θεός τον έχει περικαλύψει από τα πάντα, από τους εχθρούς, από όλα, και φώναξε τον στρατηγό και του είπε: «Αισθάνομαι ότι πρέπει να μετρήσω το λαό». Οι άνθρωποι, οι οικείοι του, πήγαν να τον αποτρέψουν από αυτό το λάθος, δεν άκουσε κανέναν, υπετάχθησαν αυτοί γιατί ήταν βασιλιάς και μετρήσανε το λαό. Η εντύπωση η φοβερή είναι ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει την ώρα που γεννάς τη σκέψη που θα ξεκινήσει την αμαρτία. Δεν επεμβαίνει. Εγώ θα ήθελα δηλαδή ο Θεός την ώρα που ξεπηδάει μια σκέψη αμαρτωλή στο μυαλό μου ή επιθυμία να έρθει και να μου πει αυτά που θα μου έλεγε αφού γινόταν η αμαρτία, ώστε να μην κάνω την αμαρτία. Και τότε πώς εσύ θα δοκιμαστείς και πώς θα αυξηθείς και πώς θα δοξαστεί ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα ακούν αυτά και φεύγουνε και λένε ο Θεός είναι βασανιστής. Αυτοί δεν είναι πρόβατα, νομίζουν ότι είναι πρόβατα και μόλις έρθει το πρόβλημα γύρω-γύρω από τη στάνη, πραγματικά παίρνουν τη μορφή που είναι και αρχίζουν και πηδάνε και φεύγουν αλαχόθεν. Εάν είμαι πρόβατο, δεν διερωτάμε γιατί ο Θεός λειτουργεί έτσι. Γιατί ξέρω ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Πρώτο ερώτημα, αγαπάς τον Θεό? Θα μπορούσε να πει ο Δαβίδ, αν το ρώταγες αυτό το πράγμα, όχι δεν τον αγαπάω. Βεβαίως και τον αγαπούσε, αλλά έπαψε να συνομιλεί μαζί του. Δηλαδή έπαψε να έχει θυσιαστήριο και επαφή πνευματική με τον Πατέρα. Και όταν η καρδιά του έδωσε αυτό όλο το πράγμα, το οποίο ο Θεός το επέτρεψε, μετρήσανε το λαό και αυτά τα οποία είδε ήταν φοβερά. Δηλαδή ο Θεός τον είχε καλύψει τέλεια. Του είχε δώσει απίστευτη δύναμη. Ο Ιωάβης στο βασιλεία των κεφάλαιων λέει έδωσε τις απαριθμίσεις του λαού και ήσαν ο Ισραήλ 800.000 άνδρες δυνάμεως. Ποιος? Ένας 18, 17 πιτσιρίκος που τον πήρε ο Θεός πίσω από τα πρόβατα. Και άνδρες του Ιούδα 500.000. Δηλαδή του έδωσε στα χέρια του 1.300.000 δυνατούς άνδρες ετοιμοπόλεμους. Και όταν είδε ο Δαβίδ αυτά τα οποία ο Θεός του έδωσε, η καρδιά του λέει τον εκτύπησε, τον έλεγξε. Γιατί τα μετράς? Εσύ δεν πρέπει να μετράς αυτά που ο Θεός σου δίνει, πρέπει να δοξάζεις τον Θεό για αυτά που σου δίνει. Τι να απαριθμίσω δηλαδή εγώ από τη ζωή μου? Την απελευθέρωσή μου από την κόλαση? 1995. Τι θυμάσαι τη δική σου απελευθέρωση? Τι να απαριθμίσω τώρα?
την αναγέννησή μου και τα θαύματα, τα εξαίσια τα οποία ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή μου και κάνει συνεχώς, τι να παριθμίσεις? Να παριθμίσω την ημέρα που ήρθε και με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, 29 Νοεμβρίου 1996, τι να παριθμίσεις? Το Πνεύμα το Άγιο που σου στείλε ο Χριστός κατευθείαν και σε βάπτισε και έλαβες δύναμη εξύψους? Τι να παριθμίσεις τις φορές που ήρθες πεσμένος μέσα στην εκκλησία και σου μίλησε ο Λόγος του Θεού και έφυγες πετώντας? Τις φορές που ενώ μέσα σου είχε ξεσηκωθεί πίκρα για αδελφούς, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τα κατέκαψε όλα και είπες δόξα, ζει ο Θεός, αλληλούια. Θεραπείες, τι να παριθμίσεις άνθρωπε? Τι να παριθμίσεις? Τις ευλογίες που έχεις λάβει από την Εκκλησία, από τον Θεό, από τους αδελφούς, ή τα λάθη σου, τα αμέτρητα τα οποία ο Θεός συνεχώς συγχωρεί? Τι να παριθμίσουμε, αδελφοί? Αλλά τι πρέπει να κάνω? Ό,τι έπρεπε να κάνει και ο Δαβίδ, να δοξάζει τον Θεό συνεχώς. Μα έχω ελλείψεις. Δόξαζε τον Θεό συνεχώς και ο Θεός θα τις καλύψει. Του είπανε τον αριθμό, τον εκτύπησε λέει η καρδιά του και αμέσως λέει η μάρτισα λέει σφόδρα, πράξας τούτο και τώρα δέω μέσου λέει Κύριε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δαβίδ είχε ένα χαρακτηριστικό το οποίο μου το έδωσε ο Θεός να το καταλάβω πάρα πολύ καλά. Βεβαίως ήταν αυτό ότι μετανοούσε, επέστρεφε. Οπωσδήποτε πήγαινε και χτύπαγε την πόρτα του Θεού συνεχώς. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Δεν φοβότανε ο Δαβίδ ούτε την αμαρτία του ούτε την αδυναμία του. Ξέρετε ποιος ήταν ο φόβος του Δαβίδ? Μήπως η καρδιά του κάποια φορά που θα αμαρτήσει, γιατί θα αμαρτήσεις και θα αμαρτήσουμε σίγουρα, δεν επιστρέψει? Και εδώ είναι το μεγαλείο τώρα του Θεού που συνεργάζεται μαζί με τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε κατάσταση τον ευρύ. Δηλαδή δεν φοβάται ο Θεός το πέσιμό σου, ούτε εσύ πρέπει να το φοβάσαι. Γιατί λαβών δούλου μορφή, τι έκανε? Έλαβε φρόνημα. Ούτε να φοβάσαι την αμαρτία σου σήμερα, να την καταδικάσεις την αμαρτία σου. Ξέρεις ποιο είναι το φοβερό? Να τα καλύψεις, να τα έχεις συνεχώς και να μην φέρνεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού ως μετανοημένη, δηλαδή να σκληρύνω. Αυτός ο φόβος πιστεύω ήταν μέσα στο Δαβίδ και αυτός ο φόβος πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μας. Δεν τον ενδιαφέρει το Θεό πως ήρθα σήμερα ή πως ήρθες. Ο Θεός δύναται να αλλάξει τα πάντα. Ξέρετε πόσες φορές έχω έρθει με σκληρή καρδιά? Σκληρή καρδιά. Και όταν λέω στον Κύριο ένα απλότητη, Χριστέ μου, σε παρακαλώ πολύ, δεν είμαι ευχαριστημένος από την καρδιά μου. Κάτι κάνει ο Θεός ένα κλικ εκείνη την ώρα, τι μου θυμίζει, τι κάνει, τι κουμπιά πατάει, δεν ξέρω. Και γίνομαι χώμα. Μου θυμίζει μια περίπτωση και βάζω τα κλάματα. Και όλες οι περιπτώσεις του Θεού είναι αγάπη από αυτόν προς εμένα. Άρα λοιπόν, σήμερα δεν έχει πρόβλημα ο Θεός με την αμαρτία μας ή με την αδυναμία μας. Ο Θεός έχει πρόβλημα με τις καρδιές μας. Δηλαδή το θέμα του Θεού είναι να ρυθμίζει συνεχώς την καρδιά μου, που εγώ πρέπει να την πηγαίνω για να τη ρυθμίσει. Την πάω? Ξέρω εγώ. Χάρη Θεού είναι και αυτό. Όταν τον εκτύπησε και είπε αμάρτησα, ο Θεός έχει ήδη ενημερώσει τον Γάδ τον προφήτη, τον ξυπνάει και τον εστέλνει με μήνυμα. Τι θέλεις να κάνω, του λέει? Τρία πράγματα θα προβάλλω σε σέναν. Το πρώτο, του λέει, 7 έτη πείνας. 3 μήνες να φεύγεις απέμπροσθεν τον εχθρό σου ή 3 ημέρες να είναι θανατικών εν τη γη σου. Διάλεξε. Σήμερα ο Θεός δεν λέει έτσι. Δηλαδή για να καταλάβω πόσο μακάριος είμαι που ο Θεός αποφάσισε να έχει φρόνημα. Γιατί? Γιατί με αισθάνεται. Όταν ο Δαβίδ έπεφτε, αν και μετανοούσε, έπεφτε στα χέρια του Θεού και ο Θεός έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Εγώ σήμερα έχω την εξαίσια θέση, την εξαίσια θέση.
να έρχομαι ενώπιον του Θεού και να λέω μετανοημένος το αίμα σου Χριστέ μου, μετανοώ, πλύνομαι με το αίμα σου. Και η Γραφή τι λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και όλες οι πόρτες είναι ανοιχθές. Για σκέψου τώρα να ήσουν στη θέση του Δαβίδ ή μήπως εμείς δεν αμαρτάνουμε. Και να ερχόταν ο Θεός και να σου λέγε τι θέλεις να σου κάνω, διάλεξε αυτά τα τρία. 7 χρόνια να λυσάξεις την πείνα θέλεις, 7 χρόνια να τρέχεις δεξιά αριστερά, να χτυπάς πόρτες και να ψάχνεις τους σκουπιδοτενεκέδες να βρεις να φας. Για σκεφτείτε να σε κάνω να τρέχεις από μπροστά από τους εχθρούς σου και να σε διώκουσει 3 μήνες. 3 μήνες να είσαι παντελώς αδύναμος και να τρέχεις 3 μήνες γιατί σε κυνηγά να σου σκοτώσουν. Ή μήπως θέλεις να μπω μες στο σπίτι σου με ρομφαία και να αρχίσω να παίρνω κεφάλια. Εμείς είμαστε τόσο επιπόλαιοι που νομίζουμε ότι ο Θεός είναι θεούλης και έχει φύγει ο φόβος από μέσα μας. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και νομίζουμε ότι ο Θεός δεν είναι πυρ καταναλύσκων, ότι είναι μόνο αγάπη ο Θεός. Είναι αγάπη ο Θεός. Αλλά αν γίνει στη ζωή μου πυρ καταναλύσκων, πού εγώ? Όταν ο Δαβίδ αυτά τα πράγματα του τα έδινε το Πνεύμα το Άγιο να τα καταλαβαίνει πως πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι στον Θεό, κοιτάξτε μία θέση που παίρνει ο άνθρωπος αυτός. Όταν του τα εξήγησε, του λέει ο Γαδ, πες μου σε παρακαλώ τι λες για να τα μεταφέρω σε αυτόν που με έστειλε. Πες μου τι λες, πρέπει να αποφασίσω τώρα. Η καρδιά του Δαβίδ είναι έτοιμη στα ακούσματα του Θεού. Μακάρι να είναι και η δική μας έτσι. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Γαδ, στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Το έχεις πει ποτέ στη ζωή σου αυτό? Στενάμι πανταχώθεν σφόδρα, δηλαδή τελειώσαμε. Δεν υπάρχει φως πουθενά. Τελειώσαμε. Επιτρέπει ο Θεός τέτοιες καταστάσεις? Αδελφοί, πιστεύω ότι τις βιώνουμε οι περισσότεροι καθημερινά. Η κατάσταση δική μας, το στενάμι πανταχώθεν σφόδρα, δεν είναι μόνο πνευματικά. Μπορεί ο Θεός να το επιτρέψει στα υλικά. Μπορεί να μην έχεις φράγκο. Μπορεί να περνάς τόσο δύσκολα που να κρέμεσαι επάνω στην εκκλησία κατά πάντα. Και να λες μέσα σου, στενάμι πανταχώθεν σφόδρα, γιατί δεν μπορώ να ξεφύγω. Εξαρτάμαι ακόμα και από το φαΐ, για το φαΐ από την εκκλησία. Με έχει πάει ο Θεός σε μία δουλειά η οποία όλη είναι εναντίον μου, στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Έχει φέρει ο Θεός δίπλα μου έναν αδελφό ο οποίος με βασανίζει ανοήτως και δεν μπορεί το πνεύμα μου να ελευθερωθεί, στενάμι πανταχώθεν σφόδρα, γιατί μου κλείνει τον ουρανό. Τι σημαίνει στενάμι πανταχώθεν σφόδρα? Μου πήρες το χώρο μου, με περιόρισες, ήμουνα σε ένα στρέμμα και με έβαλες σε ένα τετραγωνικό. Στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Πάει η δύναμή μου, πάει η εξουσία του πνεύματος, πάνε τα πάντα. Πάει η ευκαιρία μου να πάω και να προσευχηθώ με ανοιχτή καρδιά. Γιατί? Μου τα κλείσες. Το επιτρέπει ο Θεός αυτό? Βεβαίως και το επιτρέπει ο Θεός. Γιατί το επιτρέπει? Γιατί θέλει να σε βασανίσει? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί δεν θέλει να απαριθμείς αυτά που ο Θεός σου έχει δώσει στη ζωή σου, αλλά να τον δοξάζεις, να τον ευλογείς, να τον δοξολογείς. Πόσο καιρό έχεις να πληρωθείς με πνευμάγιο? Πόσο καιρό έχεις να δοξάσεις τον Θεό μέσα από την καρδιά σου για ό,τι σου δίνει? Μα δεν είμαι στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Βρε, δόξασε τον Θεό. Γιατί στενά είσαι πανταχώθεν σφόδρα, αλλά ο Θεός είναι μαζί σου. Αλληλούια. Άρα πού είναι το πρόβλημα? Δηλαδή τι κάνει? Σπάει τα όρια ο Θεός. Σήμερα το στενάμι πανταχώθεν σφόδρα δεν ισχύει για εμάς. Γιατί ο Θεός ξέρει ακριβώς ποιο είναι αυτό που με βασανίζει, το πέρασε και δίνει λύσεις.
Και οι λύσεις που δίνει ο Θεός, ξέρετε που ξεκινάνε από εδώ. Δεν ξεκινάνε από το μυαλό του παιδιού του Θεού, αλλά από την καρδιά. Εάν η καρδιά μου είναι μια καρδιά απαλή, η οποία δεν φοβάται ούτε την αμαρτία ούτε τα λάθη, αλλά πιάνει την καρδιά της φόδρα έτσι δυνατά και της λέει όχι, εγώ θα πάω στον Κύριο, θα σε πάω στον Κύριο και θα σε τακτοποιήσει ο Κύριος, και τη βάζει κάτω, ο Θεός ανοίγει τα πάντα, δηλαδή σπάει τα όρια και πάβει να ισχύει το στενάμι πανταχώδεν σφόδρα. Γιατί πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Θυμάμαι μια φορά χρόσταγα σε έναν στον οροπό πολλά λεφτά εκείνη την εποχή, και ήμουν πραγματικά στενά πανταχώδεν σφόδρα. Μα τόσο στενά, και λέω θα πάω μέχρι το σπίτι. Και στον δρόμο που πήγαινα πέφτω επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δύο άνθρωποι ήμασταν στον δρόμο όλοι και όλοι και έπεσα πάνω σε αυτόν. Λέω Χριστέ μου, πλάκα μου κάνεις. Δεν είναι δυνατόν. Δεν τον έπαιρνε να τον πας από πάνω. Ό,τι σου φέρνει ο Θεός θα ξέρεις ότι είναι για ευλογία. Δεν μπορούσα να τον αποφύγω. Δύο άνθρωποι σε ένα δρόμο, ψυχής όσα δεν υπήρχε, βράδυ. Βρε καλό στο παιδί μου λέει. Τώρα λέω να μπορούσα να πω το ίδιο και για σένα, καλά θα ήταν. Λέω τι κάνεις, πως είσαι, τι θα γίνει μου λέει. Λέω στενά όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Του χρόσταγα τότε 650.000 δραχμές, κοντά 700. Και είχα την άλλη μέρα να πληρώσω τη ΔΕΗ, η οποία ήταν 112.000 δραχμές και είχε λήξει. Δηλαδή το πρωί θα μου την κόβανα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έδινε του αγγέλου του νερό. Και όπως με κοιτάει, τον κοιτάω, λέω τώρα θα αρχίσει το ψαλτήρι. Κάνει έτσι, ψαχουλεύει την τσέπη του, βγάζει 112.000 δραχμές και μου λέει πάρτες. Λέω τρελάθηκες. Μου λέει πάρτες, δεν ξέρω μου λέει τι μπήκε μέσα μου και θα τα βρούμε μου λέει όλα μαζί. Αρπάω τα 112 χιλιάρικα. Μην τον είδατε τον Παναή. Δεν ξέρω πως έφυγα. Λέω μη μετανιώσει. Μη του βάλει καμιά εισήγηση ο διάβολος και του πει πιάστηκε ως κορόιδο. Αλλά ο Θεός είναι πιο ισχυρός. Ούτε εισήγηση είχε. Το λέω αστειευόμενος. Όταν πήγα στο μαγαζί γονάτισα κάτω. Εσύ είσαι αυτός που έλεγε στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Και ξέρετε το στενάμι πανταχώθεν σφόδρα δεν είναι από μία πηγή. Εκείνη την εποχή μου είχε πάει ο Θεός και ζούσα στην πεθερά μου. Ήμουν άφραγκος. Το μαγαζί δεν μπορούσε να βγάλει ούτε 150 δραχμές την ημέρα. Είχα δύο παιδιά. Και άλλα πολλά. Και καθόμουν και έλεγα Χριστέ μου, εσύ είσαι ζωντανός. Ό,τι και να κάνω εγώ, εσύ με ένα κλικ που θα κάνεις στο χέρι σου μπορείς να φέρεις τούμπα τα πάντα. Γιατί δεν το κάνεις? Γιατί πρέπει να περιμένεις. Γιατί πρέπει να έρχεσαι στο ταμείο σου. Γιατί πρέπει να μου μιλάς. Γιατί πρέπει να σου μιλάω. Γιατί πρέπει αυτός ο οποίος σε απελευθέρωσα να βλέπει τη σχέση μας. Δηλαδή τώρα εσύ έφυγες από την κόλαση και ήρθες στην αιώνια ζωή. Δεν μπορεί τώρα ο άλλος να βλέπει ότι εγώ δεν είμαι τίποτα για σένα. Έχω ανάγκη να σε βλέπει, να έρχεσαι στην παρουσία μου και να συνομιλούμε. Δηλαδή το στενάμι πανταχώδεν σφόδρα ο Θεός το φέρνει σε απλωμένος τελείως είμαι μέσα σε δευτερόλεπτα. Γιατί ο Δαβίδ είπε μια απίστευτη κουβέντα όταν του είπε ο Γάδ πες μου τι να απαντήσω και του είπε ας πέσω λοιπόν εις τη χείρα του Κυρίου, διότι είναι πολύ η κτιρμή αυτού, εις χείρα δε ανθρώπου ας μην πέσω. Ξέρετε, η Εκκλησία αυτό τον έσχατο καιρό έχει ακούσματα πολλά. Πολλοί από εμάς στηριζόμαστε σε ανθρώπινους βραχίονες και θα βρεθούμε εκτεθειμένοι. Σήμερα όποια και αν είναι η κατάστασή μου, δεν θέλει ο Θεός, δεν θέλει ο Θεός
να επιστηριχθώ σε άνθρωπο. Δεν θέλει. Γιατί τον προσβάλλω. Ο Θεός θέλει ό,τι πρόβλημα έχω, ό,τι με απασχολεί, ό,τι έχω μέσα στο μυαλό μου, απορία, τα πάντα, να πάω σε Αυτόν. Δεν θέλει δηλαδή συνεργάτες στο έργο της άμεσης βοήθειας του παιδιού του. Δεν θέλει. Το βδελίτεται. Δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ να επιστηρίζομαι σε ανθρώπινο βραχίωνα και επάνω στον ουρανό να μην δοξάζεται ο Θεός. Δεν μπορεί αυτό το φρόνημα το οποίο πήρε απόβαση ο Χριστός να έρθει και να δώσει στη γη στον εαυτό του σαν άνθρωπος Θεός, Χριστός, να μην το εκμεταλλεύομαι. Δηλαδή πηγαίνω εγώ, παρακάμπτω τον Πατέρα, την αγάπη του Πατέρα, παρακάμπτω το φρόνημα του Ιησού Χριστού που για μένα ήρθε και το πέρασε και πάω στο φίλο μου, πάω στον αδελφό μου, πάω στη μαμά μου, πάω στον προϊστάμενό μου, πάω στο αφεντικό μου ή οπουδήποτε αλλού. Λυπάται ο Θεός. Λυπάται ο Θεός. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο χριστιανός που πραγματικά 20 χρόνια τώρα το έχω μέσα μου και το κάνω, αυτός που πάει και προσεύχεται και όσα ζητεί λέει τον κρυπτό, ο πατέρας του λέει ο ουράνιος θέλει δώσεις αυτόν στο φανερό. Γιατί? Για να δοξαστεί. Για να δοξαστεί. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει ο Θεός, αλλά εμείς δεν έχουμε πιάσει το χαρακτήρα του. Δηλαδή να μην πάω σε έναν αδελφό, βεβαίως και θα πας, αλλά με όρια. Να μην φέρω το πρόβλημά μου στην εκκλησία, θα το φέρεις το πρόβλημά σου στην εκκλησία, αλλά με όρια, πρώτα θα το πας στον Χριστό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Όταν μπήκα στην εκκλησία πριν 20 χρόνια, ο Θεός έκανε χάρη και γνώρισα αδελφούς οι οποίοι ήταν πραγματικά, ήταν Άγιοι και μυρίζαν αγιασμό. Η ζωή τους ήταν γεμάτη από εμπειρίες Χριστού. Μακάρι και σήμερα να είμαστε έτσι. Γιατί? Γιατί πηγαίνανε τα πάντα στο Θεό. Έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, θα το πάω στο Θεό. Θα επιλέξω έναν δύο αδελφούς που θα μου βάλει ο Θεός στην καρδιά και θα συμπροσεύχονται μαζί μου. Έχω πρόβλημα με έναν άνθρωπο στη δουλειά μου, θα το πάω στον Θεό. Έχω πρόβλημα με τον ίδιο μου τον εαυτό, θα το πάω στον Θεό. Εκεί, μόνο εκεί. Μα τότε όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι. Detective μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν. Ξέρετε τι υπάρχουν? Επίσκοποι και διάκονοι. Οι επίσκοποι είναι για να επισκοπούν τις ψυχές και να επέμβουν αν κάπου δεν πάει καλά η ψυχή, στα πνευματικά, στη διδασκαλία. Υπάρχουν όμως πράγματα που καίνε μέσα την καρδιά του ανθρώπου και δεν μπορώ να τα πω σε κανέναν αδελφό. Υπάρχουν αμαρτία που μπορεί να έχω κάνει και να μην μπορώ να την πω σε κανέναν αδελφό και δεν με υποχρεώνει ο Θεός. Μα τότε πού θα πάω? Στον Χριστό. Και τι κάνει ο Χριστός? Έρχεται και με ελευθερώνει. Και πώς το καταλαβαίνω? Πετάει η ψυχή μου αμέσως. Ελευθερώνομαι. Πότε? Όταν το καταδικάσω. Μα δεν πρέπει να συγκαλέσω 5-10 πρεσβύτερους να κάνουμε και κάνα ευχέλαιο? Δεν τα θέλει ο Θεός αυτά. Όχι, δεν θέλει το ευχέλαιο. Θέλει την άμεση, άμεση, το άμεσο πλησίασμα του ανθρώπου και να φέρνεις ό,τι έχεις στα πόδια του. Και έτσι τι γίνεται? Βλέποντας ο Θεός τι κάνει, στο φανερό αυτά που του ζητάω στο κρυπτό, έρχομαι σε απόλυτη πίστη. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Θεός, ο οποίος μου έδωσε τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, είναι ζωντανός, αλληλούια. Και δεν θα με κοροϊδέψει και δεν θα με καταλήψει, άρα είναι ζωντανός και ο Χριστός. Άρα έχω λάβει πραγματικά και το Πνεύμα το Άγιο. Άρα και η προφητεία η οποία γίνεται στην Εκκλησία, όταν ακούω το όνομά μου, πραγματικά μου μιλάει ο Θεός. Μ' αγαπάει ο Θεός, αλληλούια. Με συγχωρεί ο Χριστός. Έχει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο επάνω μου και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος πάει και κρέμεται σε ανθρώπους. Κρέμεται σε ανθρώπους. Και ζητάει από ανθρώπους. Πνευματικά, υλικά, λεφτά, φαγητά, ζητάει, ζητάει. Δεν μπορεί ποτέ να έρθει στο Θεό. Το πολύ πολύ ξέρετε τι θα πει? Ευχαριστώ Κύριε για αυτούς που μου έχεις δώσει και με συντηρούν. Λάθος. Ο Θεός μας συντηρεί όλους. Όλους. Κοιτάξτε τι ωραία καρδιά που είχε ο Δαβίδ. Ας πέσω, λέει, ισχύρες Θεού ζώντος. Γιατί? Γιατί ο Θεός, λέει, έχει πολλούς ικτυρμούς.
πολλούς εκτιρμούς. Πολύ ωραία η καρδιά του Δαβίδ. Θα πάω στον πατέρα μου, θα κλάψω και θα πω: Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, ανάλαβε αυτά τα οποία μου βαραίνουν την ψυχή μου. Άρα λοιπόν το στενάμι πανταχώδεν σφόδρα, ο Θεός ξέρει επακριβώς γιατί το επιτρέπει. Όταν ο Χριστός, αυτό που διαβάσαμε, είχε τη μορφή αυτή, όταν ήρθε δεν πέρασε και αυτός εν σαρκή μια τέτοια κατάσταση στενάμι πανταχώθεν σφόδρα? Την πέρασε. 3,5 χρόνια ετάισε όχι μόνο τους μαθητάς, τάισε πλήθος, θεράπευσε, ανέστησε, έδωσε χαρά, ελευθέρωσε ανθρώπους από δαιμόνια, έφερε ειρήνη, ειρήνη σε σπίτια μέσα, έλεγξε, δίδαξε. Και όταν ήρθε εκείνη η στιγμή που έπρεπε πραγματικά να νιώσει και αυτός το στενάμι πανταχώθεν σφόδρα, θα περίμενε κανένας, ένας, δύο από τους μαθητές να πάνε και να τον στηρίξουν, αδελφοί. Και ξέρετε τώρα τι είναι αυτό, η απόλυτη μοναξιά. Δηλαδή το στενάμι πανταχώθεν σφόδρα τώρα πάει στο ακριβώς πνευματικό. Να σε έχει φέρει ο Θεός σε μια κατάσταση τέτοια που να μην μπορείς πνευματικά να βρεις χέρι βοηθείας. Ξέρετε πόσες φορές έχω ξυπνήσει βράδια, με ξυπνήσει ο Θεός και κοιτάζω τη Φωτεινή και λέω: ρε παιδί μου, να την ξυπνήσω, να της πω αυτό που με καίει. Και το Πνεύμα του Άγιου μου λέει: όχι, δεν μπορεί να το σηκώσει, γονάτισε και φέρ' το στο Χριστό. Και γονατίζω εκείνη την ώρα και αρχίζω και λέω: Κύριε, εσύ ξέρεις την καρδιά μου, ξέρεις τη μοναξιά μου, την πνευματική, δεν μπορώ να το πω πουθενά. Μπορείς να έρθεις, σε παρακαλώ, και να συνομιλήσουμε. Αλληλούια. Και έρχεται ο Θεός με εδάφια, με ωραίους τρόπους, με το Πνεύμα το Άγιο, και ξαφνικά αισθάνομαι ελεύθερος, γιατί παίρνω απαντήσεις, παίρνω λύσεις, παίρνω προτροπές. Δηλαδή βρήκα το χέρι που χρειάζομαι να με κρατήσει την ώρα του στενάμε πανταχώθεν σφόδρα πνευματικά. Όταν ήρθε σε εκείνη τη στιγμή, ούτε οι μαθητές τον ενιώσανε, ούτε κανένας. Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό? Ούτε ο πατέρας. Ούτε ο πατέρας. Δηλαδή η απόλυτη δοκιμασία, θα μείνεις ή θα φύγεις. Η απόλυτη δοκιμασία. Οι μαθητές αλλαχώθεν. Και όχι μόνο αλλαχώθεν, ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Τον αρνήθηκε, έχεις φάει άρνηση. Εκεί που στηρίζεις, που έχεις υποσχεθεί, που έχεις πει: εσύ παιδί μου θα πάρεις τα κλειδιά του ουρανού και της κολάσεως, πάρτα, δικά σου είναι. Και όχι μόνο αυτό, σου αλλάζω και το όνομα και από Σίμων που λέγεσαι θα σε λέω Πέτρο, και πάνω σε σένα που είσαι Πέτρα θα στήσω την εκκλησία μου. Και τρως απόρριψη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Και έπρεπε να το βιώσει ως άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Πρέπει να βιώσεις την απόρριψη. Πρέπει. Γιατί? Γιατί πρέπει να πας σε αυτόν που δεν θα σε απορρίψει. Πρέπει. Πού είναι ο Πέτρος? Τόσα καλούδια σου έδωσα. Πού είσαι, Πέτρο? Δεν εννόησες 3,5 χρόνια ότι θα έρθω σε αυτή τη στιγμή της αδυναμίας? Πουθενά ο Πέτρος. Ο Ιωάννης, μήπως τάχα μου είναι πουθενά δεξιά αριστερά? Αυτό το παιδί της αγάπης που ήταν όλο στο στήθος του, πουθενά και ο Ιωάννης. Κοιτάει δεξιά αριστερά, μόνος. Και όταν σήκωσε τα μάτια και προσευχήθηκε στον πατέρα, εγώ θα έλεγα, θα ήθελα ο πατέρας
να πήγαινε εκείνη την ώρα και να τον άγγιζε στο κεφάλι. Αλλά ο Θεός ξέρει. Έστειλε αγγέλους και τον ενίσχυσαν. Και επειδή μου είχε κάτσει αυτό το εδάφιο πολύ εντυπωσιακά μέσα στην καρδιά μου, προσευχήθηκα πάρα πολύ έντονα και είπα: Χριστέ μου, τι του λέγανε, τι σου λέγανε οι άγγελοι? Δηλαδή, πώς μπορεί ο άγγελος να ενισχύσει τον Θεό εν σαρκή? Πώς μπορεί? Και μου είπε το Πνεύμα το Άγιο, του υπενθύμησαν ότι ο κόπος της θυσίας του θα ήσουν εσύ και οι αδελφοί σου. Δηλαδή επέρχεται η νύμφη, επέρχεται η αλπαγή. Θα κάτσεις εδώ, θα υπομείνεις τη μοναξιά σου, θα υπομείνεις την απόρριψη, μην ξεχνώντας ότι όλα αυτά τα πληρώνεις για το εισιτήριο της αρπαγής. Και ευχαρίστησα τον Θεό. Δεν μάλωσε τους μαθητές, δεν τους είπε τίποτα. Έπρεπε όμως εκείνη τη στιγμή να περάσει και αυτός το στενάμι πανταχώθεν σφόδρα, και το πέρασε μόνος του, με τους αγγέλους που είναι πνευματικά όντα προς υπηρεσίαν αποσταλόμενα, όχι του Χριστού, των ανθρώπων. Ανά στην προκειμένη περίπτωση ενίσχυσαν και τον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Και λέω: μάλιστα, Κύριε. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι αυτός που πραγματικά μπορεί, πραγματικά μπορεί να με νιώσει. Ο Απόστολος Παύλος, όταν ο Θεός τον έφερε δια του Ιησού Χριστού εκεί που πραγματικά ήθελε, θα μπορούσε να τον αποστέλει, όπως το Φίλιππο, σε κάθε ταξίδι το αποστολικό δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή εξαερωμένος, να μην καταλαβαίνει κανένας πού πάει, πού έρχεται, τίποτα. Όταν είπε να πάει στη Ρώμη, εμείς πιστεύουμε ότι όταν ένας αδελφός είναι πολύ καλά με το Θεό και έχει πολύ καλή και άριστη σχέση με το Θεό, ότι όλα στη ζωή του πρέπει να είναι εξαιρετικά. Όλα στη ζωή του. Και φτάνουμε και στην ανόητη σκέψη, αν αρρωστήσει, να τολμάμε να λέμε σε αμαρτία ήτανε. Μήπως αμάρτησε? Παιδεία ήτανε. Μάθημα είναι για μας, τους άλλους. Όταν είπε να πάει στη Ρώμη, ποιος περίμενε ότι αυτό το καράβι που ήταν μέσα θα πέρναγε αυτά τα προβλήματα? Ξέρετε όμως πώς τον εδίδαξε ο Θεός. Παύλο μου, εγώ σε εξέλεξα και είσαι σκεύος εκλογής δικό μου για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο στα έθνη. Αλλά για να έχεις την απόλυτη επιτυχία, θα πρέπει να με εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ζήτησες να πας στη Ρώμη, το ζήτησες. Πώς βγαίνει από το στόμα σου απελπίστημεν και του ζήν? Πώς βγαίνει? Πώς είναι δυνατόν να σου έχω δώσει αυτές τις ψυχές δίπλα σου, δηλαδή την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου, και σήμερα να λες: είμαι τόσο χάλια, τόσο πεσμένος που απελπίστηκα? Και να μην παίρνεις την ευκαιρία που σου έχει δώσει ο Θεός, που λέγεται Χριστός, να πας να του τα πεις. Κοιτάξτε, έξυπνοι άνθρωποι πνευματικοί, έξυπνοι. Πήγε και προσευχήθηκε, νίστεψε. Και τον επισκέφθηκε άγγελος. Και του είπε, Παύλο, του λέει: μη φοβού, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος, και ειδού ο Θεός σε εχάρισε πάντα σου πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θα ρείτε, άνδρες, τους λέει τώρα. Μήπως, λέει, άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει, καθόν τρόπο ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δεν να πέσουμε εις νήσον τεινά. Γιατί απορείς για τα συμβάντα εις εσέ στη ζωή σου? Γιατί απορούμε? Το μέγα θέμα τώρα, το μέγα θέμα είναι η Ελλάδα και τι θα γίνει με την Ελλάδα. Ό,τι είναι γραφτό να γίνει, θα γίνει. Θα γίνει.
Σήμερα είχα πάει σε μια εκκλησία ορθόδοξη. Τους έφτιαξα κάτι και μετά κάτσαμε εκεί με τον πρεσβύτερο και μιλήσαμε. Υπάρχει επιστροφή των ψυχών προς το Θεό? Και λέει όχι. Δεν υπάρχει. Ενώ βλέπουνε, μου λέει, τι γίνεται και τι συμβαίνει μέσα στην Ελλάδα και στα σπίτια τους, ο διάβολος έχει καταφέρει και έχει ρημάξει τα πάντα. Σκέψου τώρα, η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού η αναγεννημένη, η νύμφη, να μην έχει επαφή και πληροφόρηση από τον ίδιο τον Χριστό. Τι θα συμβεί? Εάν δηλαδή η νύμφη του Ιησού Χριστού, που έχισε το αίμα του το Άγιο για αυτήν, αρχίζει και σκέφτεται με δική της λογική, τι θα γίνει έξω, αδελφοί? Ο Παύλος πήγε και πήρε ακριβή πληροφορία από τον Θεό. Και τι του έβγαλε ο Θεός? Το απελπίστημεν και του ζήν. Δηλαδή, παραλίγο ο Παύλος να παρασυρθεί, αν δεν παρασύρθηκε, από τη λογική του καπετάνιου, του λοστρόμου και των αυτών. Ευτυχώς πρόλαβε και μάζεψε τα μυαλά του. Ο Θεός δεν θέλει να επηρεαζόμαστε από τίποτα. Από τίποτα. Είσαι ευχαριστημένος από την πνευματική σου ζωή? Είσαι καλά με τον Χριστό? Άμα είσαι καλά με τον Χριστό και είσαι εξαιρετικά καλά με τον Χριστό, ενδιαφέρσου και για τα υπόλοιπα. Αν και δεν θα το έλεγα. Εάν όμως έχω ελλείψεις, είμαι λυπής στην προσευχή, βλέπω ότι βγαίνει θυμός από μέσα μου, θυμός, βλέπω ότι δεν προσεύχομαι όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός, βλέπω ότι αρχίζω και κρίνω, δεν είναι λίποτα εις εμέ, δηλαδή για την Ελλάδα θα με καίει τώρα εμένα, ναι. Με καίει για την Ελλάδα, την αγαπάω, αλλά μα ακουστεί σάλπιγγα, φεύγω. Αυτό είναι το ζητούμενο, φεύγω. Και είναι φοβερό να μου έχει δώσει ο Θεός τον Χριστό και εγώ να μην το εκμεταλλεύομαι. Μα είναι παράλογο, παράλογο είναι. Αυτά τα οποία με καίνε μέσα στην καρδιά μου και η συνείδησή μου μου φανερώνει ότι δεν τα θέλει ο Θεός, πήγαινε και καταδίκασέ τα. Μα δεν μπορώ, μ' αρέσει, δεν μπορώ, τρελαίνομαι, θέλω να ακούω. Βρε, καταδίκασέ τα στα πόδια του Χριστού. Και πες, Κύριε, δεν τα θέλω, σε παρακαλώ πολύ, ελευθέρωσέ με. Πλήρωσέ με με το Πνεύμα στο Άγιο. Πιάσε και διάβασε ένα κεφάλαιο από τη γραφή και να δεις τι θα γίνει με στην καρδιά σου. Αμήν, αδερφοί. Ο Παύλος το είχε καταλάβει αυτό, γι' αυτό ήταν σκεύος εκλογής του Χριστού και δεν τον έφερε σε αμηχανία. Τελειώνοντας, αυτό που μου έκανε εντύπωση με τον Παύλο είναι ότι πραγματικά ήταν ένα κομμάτι του Χριστού η ζωή του. Ξέρετε τι λέει στον Τιμόθεο? Σπούδασε, λέει, να έλθεις προς εμεταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειψε αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Έχεις πάρει απόφαση να περπατήσεις μοναχικά, μοναχικά. Πραγματικά μοναχικά. Δηλαδή, αν σε εγκαταλείψει ο Δημάς, τι θέση θα πάρεις? Αν κανένας από το σπίτι σου δεν ακολουθεί μέχρι σήμερα και αν είναι όλοι ενάντια, τι θέση θα πάρεις? Με εγκατέλειψε, λέει ο Δημάς, σπούδασε να έρθεις. Ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς πολλά κακά μη έκαμε. Ήθελε, λέει, ο Θεός, ο Κύριος, να αποδώσει σε αυτόν κατά τα έργα αυτού. Φοβερό. Και μετά έρχεται και λέει, εν την πρώτη απολογία μου, που δεν την ξεχνάει,